Τι δεν άφησε να πω. Δεν υπάρχει. Σα λέω καταρχήν το θέμα το χειρίζεται η δικαιοσύνη. Εδώ όχι, δεν όχι άλλο το πολιτικό κομμάτι λέμε. Μα το να τεθεί εκτός νόμου δεν είναι θέμα πολιτικό. Αν θέλετε πολιτικής βούλησης μόνο. Είναι καταρχήν νομικό. Είναι καταρχήν να καταλήξει η έρευνα η δικαστική που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή πρέπει να μείνει εντός νόμου. Εντός νόμου για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου σε όσα κατηγορείται. Μάλιστα. Ορίστε. Επιμένει ο κύριος Υπουργός σε διπλές εκλογές στις 14. Σε αυτό το τραπέζι το έχουμε 25, πει. Ναι. Σε αυτό το τραπέζι το έχουμε πει. Νομίζω ήταν δικιά σας ερώτηση πάλι την προηγούμενη φορά. Η ίδια απάντηση ισχύει. Άρα πάμε πρώτη Κυριακή πρώτων ευρωεκλογών σε δημοτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Και 18 του μηνός. 18 Μαΐου. Και τη δεύτερη, η δεύτερη Κυριακή μαζί με τις ευρωεκλογές. Οριστικό. Κύκλος και ευρωεκλογές. Η δεύτερη Κυριακή μαζί με τις ευρωεκλογές. Κάποιο κόλπο μυρίζουμε ότι κάνετε εκεί, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι. Ο νόμος δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι το κόλπο. Ο νόμος, δεν υπάρχει κανένα κόλπο. Ο νόμος, να σας πω κάτι. Ο νόμος Δραγκούση ορίζει μαζί. Μαζί. Δεν διευκρινίζει και δεν λέει. Γι' αυτό λέω ότι έχει κάτι κάνει. Κάτι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια. Απλά πράγματα. Ναι, γιατί όμως δεν προτιμάτε. Εάν κάναμε αυτό, αν αποφασίζαμε το άλλο, πάλι θα με ρωτάγατε. Το γιατί δεν το κάνετε ανάποδο. Τεχνικά το Υπουργείο Στατικών είναι 50-50. Έτοιμο, αν χρειαστεί να κάνει και τα υπηρεσία. Ναι, αλλά είναι και 150. Τεχνικά το Υπουργείο Στατικών είναι έτοιμο να κάνει, αν χρειαστεί. Πάει ελπίδα που λέτε εσείς και λοιπά να κάνετε διπλές εκλογές. Ναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα γι' αυτό, αλλά μιλάμε για μια περίπτωση που προσωπικά την απευθόμαστε. Άλλο, ναι! Σε άλλες χώρες της Ευρώπης οι ευρωεκλογές θα γίνουν ταυτόχρονα την ίδια Κυριακή. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε αυτό. Στη Γαλλία νομίζω ότι είναι 3 μέρες το κρατάνε. Λοιπόν, σε άλλες χώρες.